Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για το 2020 καταρρύπτει ένα ακόμα μύθο, προεκλογικό μύθο της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος μύθος ήταν το μακεδονικό, ο δεύτερος ήταν το μεταναστευτικό προσφυγικό, ο τρίτος μύθος είναι ο προϋπολογισμός ότι η οικονομική πολιτική που ασκούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τέταρτο μνημόνιο. Αλήθεια το λέτε ακόμα, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι μέχρι τις 7 Ιουλίου είχαμε τέταρτο μνημόνιο και μετά ως διαμαγείας όλα γίναν ωραία και καλά και οι αγορές ανοίξαν οι ουρανοί και το επενδυτικό κλίμα στη χώρα έχει γίνει ούριο και όλα βαίνουν καλώς. Σας έδωσε την απάντηση, εκοφαντική απάντηση, σας δώσανε τα διορθωτικά στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο εξάμηνο του 2019. Στο πρώτο τρίμηνο 1,9% αύξηση του ΑΕΠ, στο δεύτερο τρίμηνο 2,8% αύξηση του ΑΕΠ, όσα προσδοκάτε εσείς για το 2020. Και αυτά τα στοιχεία της Ελστάτ προφανώς καλύψανε και αυτό που εσείς λέτε δημοσιονομικό κενό, το οποίο βεβαίως ως διαμαγείας, όπως σας είπε και η κυρία Παπανάτσιου, η Γενική μας Ηγήτρια, πώς βρήκατε αμέσως τα 200 εκατομμύρια για τον έμφυα, αλλά στη συνέχεια εξηγήθηκαν αυτά τα ζητήματα, όπως εξηγήθηκε και με την αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό, που έφτασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 16% στο πρώτο 14% στο πρώτο 9 μήνο. Έτσι λοιπόν, αυτά που εμφανίζετε εσείς ως επιτεύγματα δικά σας, ακόμα και τα capital controls, ακόμα και η αποπληρωμή των δανείων του Δούνου του, ήταν πράγματα τελειωμένα ουσιαστικά. Εσείς βάλατε το κερασάκι στην τούρτα. Είχαν ήδη ετοιμαστεί, είχαν ήδη ολοκληρωθεί και εσείς απλώς τα βρήκατε έτοιμα. Μιλάτε τώρα για επεκτατικό και αναπτυξιακό προϋπολογισμό, όπου οι επεκτατικές δαπάνες ανέρχονται στο 1,18 δις. Από αυτές τις δαπάνες, πραγματικά τα μισά, το 0,5 του ΑΕΠ, που είναι 614 εκατομμύρια, πάνε στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24% και του συντελεστή στα μερίσματα της φορολογίας από το 10% στο 5%, εκεί πάνε, ενώ στους υπόλοιπους τομείς πάνε στα φυσικά πρόσωπα 404 εκατομμύρια, εκ των οποίων πάλι μεγάλη μερίδα πάει σε υψηλά εισοδήματα. Και θα σας πω γιατί. Διότι βεβαίως είναι πραγματική φοροελάφρυνση το 9% φορολογικό συντελεστής μέχρι 10.000 εισόδημα, το οποίο όμως θα φανεί στους αυτοαπασχολούμενους και στους ελεύθερους επαγγελματίες στο 2021, αλλά η κλίμακα μέχρι το 20.000 το 22%, που περιλαμβάνει πολύ μεγάλες κατηγορίες συμπολιτών μας, παραμένει στο 22%. Αυτά όλα σε συνδυασμό με το ασφαλιστικό το οποίο ετοιμάζεστε να εξαγγείλετε τις πρώτες μέρες του Γενάρη του 2020, θα φέρουν αυτό που λέμε τη μεσαία τάξη σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, ακόμα και σε μειώσεις διαθέσιμου εισοδήματος σε συμψηφισμό φορολογικού και ασφαλιστικού. Μιλάτε για ανάπτυξη 2,8%. Προφανώς, εμείς θα θέλαμε να υπάρξει ανάπτυξη του 2,8 και ακόμα μεγαλύτερη. Όμως και το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό περιβάλλον, Brexit, εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης, Κίνας κλπ. Δεν συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και το αμφισβητούν και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 2,3 πρόβλεψη, ο ΩΣΑ με 2,1, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 2,2. Πού βασίζετε την επιτυχία σας και ότι θα καλύψετε αυτές τις δαπάνες που είπα πριν, το
το 1,18 δις. Εσείς λέτε ότι θα χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή και η μόνη επιλογή για το χτύπημα της φοροδιαφυγής είναι η γενικευμένη υποχρέωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με 30% χωρίς καμία κλιμάκωση που εμείς εφαρμόζαμε. Αυτή η κλιμάκωση υποχρεωτική, αυτή η υποχρέωση του 30% δυσκολεύει σημαντικά τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, ενώ διευκολύνει τα μεγάλα. Και βασίζεστε επίσης ότι θα καλύψετε τις δαπάνες αυτές με τα εξής έσοδα. 500 εκατομμύρια περιορισμός λειτουργικών και άλλων δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού των δημόσιων υπηρεσιών. 184 εκατομμύρια επισκόπηση δαπανών και εσόδων. 123 εκατομμύρια βελτίωση αποτελεσματικότητας φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 557 εκατομμύρια καταπολέμηση φοροδιαφυγής με ηλεκτρονικές συναλλαγές. 142 εκατομμύρια εξορθολογικών αντικειμενικών αξιών. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών? Μήπως θα έχουμε ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων που ψηφίσαμε εμείς καταρχήν για τη μείωση του έμφυα και μετά εσείς προσθέσατε για τις μεγάλες περιουσίες? Αυτό θα φανεί στη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2020. Έχουμε δηλαδή δεδομένες δαπάνες με βάση αυτά που είπα προηγουμένως, αλλά αμφίβολα έσοδα. Και ποιος θα πληρώσει το ενδεχόμενο εκτροχιασμό του προϋπολογισμού? Προφανώς οι κοινωνικές δαπάνες. Ήδη στον προϋπολογισμό του 2020 εμφανίζεται μειώσεις των επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης κατά 400 εκατομμύρια. Ενώ οι προθέσεις σας φάνηκαν πολύ καθαρά με την περικοπή του κοινωνικού μερίσματος που εμείς δίναμε επί 3 συνεχή χρόνια στο 1/4 από αυτό που δώσαμε πέρυσι το 2018, ενώ ταυτόχρονα καταργείται και τη 13η σύνταξη. Οι μειώσεις λοιπόν των κοινωνικών επιδομάτων είναι 173 εκατομμύρια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 139 εκατομμύρια στο επίδομα ενοικίου μείωση και 53 εκατομμύρια στο 139 στα οικογενειακά επιδόματα, 53 στο επίδομα ενοικίου και 30 εκατομμύρια στα σχολικά γεύματα. Αυτές είναι οι μειώσεις του κοινωνικού κράτους στις οποίες εσείς προχωράτε. Όσο για την πρόβλεψη μείωσης της ανεργίας κατά 2 μονάδες να φτάσει στο 14%, δεν μπορεί κανείς εύκολα να το επιβεβαιώσει όταν ήδη το πρώτο πεντάμινο στο οποίο κυβερνάτε έχουν χαθεί με βάση τα στοιχεία της Εργάνη 2.500 θέσεις εργασίας. Ποιος μας λέει ότι θα υπάρξει μείωση της ανεργίας ενώ στη δική μας διακυβέρνηση μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες μειώσαμε την ανεργία κατά 10 μονάδες και δημιουργήσαμε 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα της υγείας, οριακές αυξήσεις, αλλά αυξήσεις που έχουν να κάνουν με τη συμφωνία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους θεσμούς για τους κλειστούς προϋπολογισμούς για το φάρμακο και τις λοιπές παροχές του ΕΟΠΗ. Και το μεγάλο ερώτημα στον τομέα της υγείας είναι, θα συνεχιστεί η ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έγινε με τεράστιες δικές μας προσπάθειες και η καθολική κάλυψη όλων των πολιτών, ή θα πάμε σε συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα που δεν μιλάτε, δεν λέτε κουβέντα, ίσα-ίσα ενθαρρύνετε κάποιους φορείς που προχωράνε σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις? Στην παιδεία, η αύξηση των δαπανών, που υπάρχει μια μικρή αύξηση 2,36, ανακόπτει το ρυθμό αύξησης που είχαμε τα τελευταία χρόνια, που για το 2019 ήταν 6,17, φτάσαμε στο 2,36. Και κανένας δεν μας λέει, τίθεται σε αμφισβήτηση οι δρομολογημένες μόνιμες προσλήψεις με 5.250 εκπαιδευτικούς στη γενική εκπαίδευση. Στον τομέα της ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής, δεν είναι ο κύριος Πλακιωτάκης εδώ, μας ανήγγειλε σήμερα ότι θα πάνε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δαπάνες 130 εκατομμυρίων για να καλύψουν τις άγονες γραμμές. Κύριε της κυβέρνησης, κύριε Πλακιωτάκη, τι θα γίνει με το μεταφορικό ισοδύναμο?
που ήταν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τι θα γίνει με τις δαπάνες για τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, τι θα γίνει για δαπάνες για λιμενικά έργα που ήταν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και σας ρωτάω ευθέως, θα καταργήσετε ή θα συνεχίσετε το μεταφορικό ισοδύναμο? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για όλη την νησιωτική Ελλάδα, το οποίο το προχωρήσαμε μετά από πολύ σκληρές, μέσα σε πολύ σκληρές συνθήκες, και καταφέραμε πέρυσι να έχουμε ένα προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων. Και ήδη στα καύσιμα αρχίζει η περικοπή του πιλωτικού αυτού προγράμματος και το ξέρετε πολύ καλά. Απαντήστε μας λοιπόν ευθέως μέχρι το τέλος της συνεδρίασης του προϋπολογισμού. Για την τοπική αυτοδιοίκηση, τι να πούμε, τα είπε όλα ο κύριος Θεοδωρικάκος. Καταργεί ουσιαστικά το Φιλόδημο, ένα πρόγραμμα Φιλόδημος 1, Φιλόδημος 2, που έδωσε τεράστια όθηση σε αναπτυξιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές στους δήμους της χώρας, και τώρα το καταργεί για να φτιάξει ένα δικό του πρόγραμμα, το οποίο προφανώς θα μοιράσει κονδύλια με πελατειακές βλέψεις. Θα έλεγα λοιπόν πριν ολοκληρώσω ότι πέρα από αυτά τα οποία προβλέπετε ακυρώνεται και μια σειρά μέτρα τα οποία είχε προβλέψει και είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το 2020. Και θα σας τα πω επιγραμματικά. Ακυρώνεται τη μείωση προκαταβολής φόρου κατά 50%. Ακυρώνεται την αύξηση της δελεαστή αποσβέσεων στο 50%. Ακυρώνεται την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 και τη σταδιακή μείωση για τα παραπάνω. Ακυρώνεται τη μείωση του ΦΠΑ από 13% στο 11%. Ακυρώνεται την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 15% σε δύο δόσεις. Ακυρώνεται τη μείωση του φόρου των συνεταιρισμένων αγροτών. Ακυρώνεται τη μείωση του φόρου των μονίμων κατοίκων στα νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000%. Ακυρώνεται την κατάργηση του έμφυα των μονίμων κατοίκων στα νησιά κάτω από 1.000 άτομα πληθυσμό. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Συμπερασματικά, ο προϋπολογισμός αυτός του 2020 δεν πρόκειται να φέρει ανάπτυξη για όλους και με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό αναπτυξιακό για λίγους και εκλεκτούς και ενίοτε και κουμπάρους, και αντικειμενικό για τους πολλούς και ιδιαίτερα για τους μισθωτούς, τους αγρότες και τους συνταξιούχους. Είναι ένας προϋπολογισμός που θολώνει τις προσδοκίες και τα μεγάλα λόγια για τη μεσαία τάξη. Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν εντάσσεται σε κανένα συνεκτικό και ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης, σε αντίθεση με εμάς που είχαμε επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Είναι δημοσιευμένη στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης Απρίλιο του 2019, όποιος θέλει να το δει, και συμπεριλαμβάνει την εξειδίκευση αλληλοεξαρτώμενων μέτρων που οθούν στην ανάπτυξη κρίσιμων τομέων της εθνικής οικονομίας στα πλαίσια της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας και της ανταγωνιστικής παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, στον αγροδιατροφικό τομέα, στην έρευνα, στην καινοτομία, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στην ενέργεια, στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον τουρισμό, στη βιομηχανία και σε μια σειρά άλλους τομείς. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Καλείται στο βήμα ο ειδικός εισηγητής από το κίνημα αλλαγής, ο κύριος Ερβανιτίδης.